Η ιδωλολατρία ποτέ δεν πέθανε ουσιαστικά. Υπέβοσκε. Και τώρα στους χρόνους μας, στους χριστιανικούς πανταλαούς, αναβιώνει. Αυτό σας συγκλονίζει? Και αναβιώνει με ποικίλους τρόπους και με ποικίλες μεθόδους. Όσο ποτέ άλλοτε, συνεπώς θα λέγαμε ότι οι προφητείες του προφήτου Εζεκίηλ για μας, και μάλιστα για την ειδωλολατρία ειδικότερα, μας είναι χρησιμότατες και επικαιρότατες. Γι' αυτό παραγγέλει ο Θεός, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 5ο κεφάλαιο, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου είδωλον. Εδώ να κάνω όμως μια διευκρίνηση, η οποία είναι αναγκαία, διότι κάποιο πρόσωπο, μια κυρία συγκεκριμένα, μου είπε αυτά που μας είπατε εδώ και 2-3 θέματα πιο πίσω. Μήπως και οι εικόνες που προσκυνούμε στην εκκλησία, στο σπίτι μας, μήπως είναι είδωλα? Σίγουρα αυτά, επειδή τα λένε οι χιλιαστέ, από εκεί το παίρνουμε. Κατά τα άλλα, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι οι εικόνες είναι είδωλα. Οι εικόνες, οι άγιες εικόνες, αγαπητοί μου, δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με την εντολή αυτή που είπε ο Θεός, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον. Εξάλλου, αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στους λόγους του, ένα ευρύτερο θέμα επί μιας απορίας, είπα χθες στα παιδιά, την ώρα του μαθήματος, την ώρα των απορίων. Ο Ιερός λοιπόν Δαμασκηνός, στους λόγους του υπέρ των Αγίων εικόνων, επιστρατεύει πλήθος, μα αφάνταστο πλήθος περιπτώσεων από την Παλαιά Διαθήκη, που ο ίδιος ο Θεός εντέλεται την κατασκευή εικόνων. Ενώ είπε, δεν θα κάνεις είδωλο για τον εαυτό σου, όπως περιπίν το ανιρτημένον φίδι. Ξέρετε ότι το ανιρτημένον, το φίδι που υψώθηκε πάνω σε ένα κοντάρι, το κοντάρι δεν μας λέει πως ήταν, αλλά πρέπει όμως με το φως της Καινής Διαθήκης να το λογαριάσουμε σταυρών. Και εκεί επάνω είχε πλεχθεί, ούτως υπήν τοποθετηθεί το χάλκινο φίδι. Το ξέρετε ότι αυτό ήταν μια εικόνα του Ιησού Χριστού? Το ξέρετε? Ακόμη ο Θεός είπε τα χερουβίμ, τα οποία ήταν πάνω από την πλάκα του ηλαστηρίου, τα τορνευτά, χρυσά τορνευτά χερουβίμ, εσκίαζαν με τις φτερούγες των άγγελοι, δηλαδή εσκίαζαν την πλάκα του ηλαστηρίου, κάτω από την οποία ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Μα αυτά τα τορνευτά δεν ήσαν είδωλα? Όχι, δεν ήσαν, θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Ακόμα η εικόνα στο χριστιανικό μας χώρο, τι είναι είδωλον? Ο Θεός με φυλάξει. Τι? Απίκασμα, απεικόνησης, απίκασμα μιας πραγματικότητας, της πραγματικότητας του Θεού. Διότι στην ειδωλολατρία το είδωλον τι κάνει? Εικονίζει, απικάζει την φύση πίσω από την οποία βρίσκεται ο διάβολος. Αυτό είναι η ειδωλολατρία. Ενώ εδώ έχουμε την πραγματικότητα του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είπε εκείνο το περίφημο του Μεγάλου Βασιλείου, ότι η προσκύνηση της Αγίας Εικόνος ιδιαίτερα του Χριστού είναι, να σας το πω έτσι πως το λέει, επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Η προσκύνηση επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ ούτε την μπογιά να προσκυνήσουμε, ούτε το ξύλο. Αυτό το ίδιο το ξύλο, εάν καταστραφεί η μπογιά, δεν το προσκυνούμε. Αν πάρετε τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος Τίμιο Σταυρός, αν διαλυθεί, γίνει δύο ξύλα, δεν προσκυνούμε. Το σχήμα του Τίμιου Σταυρού. Μάλιστα, θέλετε να δείτε
ότι επιβάλλει ο Λόγος του Θεού την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Τι λέγει η Παλαιά Διαθήκη? Προσκυνείται το υποποδίο, στους ψαλμούς είναι, το υποπόδιο των ποδών αυτού. Ποιο είναι το υποπόδιο των ποδών? Ξέρετε ότι αν έχουμε ένα θρόνο και έχουμε ένα σκαμνί πάνω στο οποίο ακουμπούν τα πόδια εκείνου που κάθεται στον θρόνο, αυτό λέγεται υποπόδιο. Έχει ο Θεός υποπόδιο? Λέγει, ο θρόνος σου ο ουρανός, η γη υποπόδιο των ποδών σου. Ακουμπάν τα πόδια σου πάνω στη γη. Ο Θεός ούτε σε θρόνο κάθεται όπως το φανταζόμαστε, ούτε τα πόδια τα ακουμπάνε πάνω στη γη, με την έννοια είναι μια εικόνα. Ξέρετε ποιο είναι αληθινό και πραγματικό υποπόδιο των ποδών του Θεού? Ο Τίμιος Σταυρός. Γιατί απάνω εκεί απλώθηκε ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Συνεπώς, ένα προσκλητήριο προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Ναι. Άρα δεν υπάρχει αντίφαση, ούτε ο Σταυρός ούτε η εικόνα είναι είδωλα. Να το δώσουμε καλά μέσα μας. Θα ακούσουμε να έρθει ένας χιλιαστής στην πόρτα μας και να λέει ότι, κυρά μου, κυρία μου, οι εικόνες που έχεις είναι είδωλα. Ποιος σου το είπε αυτό? Για να μην σκανδαλιστούμε ποτέ. Δεν έχει η Αγία εικόνα καμία μα καμία μα καμία σχέση με τα είδωλα που υπάρχουν. Ύστερα, οι εικόνες αντιπροσωπεύουν μια πραγματικότητα θεία. Πάντα η εικόνα του Χριστού, πάντα η εικόνα του Χριστού, το ξαναλέω. Και έτσι βλέπουμε εδώ ότι προτρεπόμεθα να προσκυνήσουμε την εικόνα, γιατί διαβαίνει η προσκυνησή μας εις το πρωτότυπο, δηλαδή σε ουράνιες πραγματικότητες, εις το πρωτότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα μπορούσαμε να πούμε, αν το θέλετε και έτσι, ότι όπως το λένε οι χιλιαστές, το λέγει ο Άγιος. Αριανίζουν οι χιλιαστές. Τι? Προσκυνάτε το Χριστό? Ο Χριστός είναι άνθρωπος. Ναι. Εάν δεν είναι Θεός, τότε προσκυνώ έναν άνθρωπο, ένα κτίσμα, και τότε γίνουν ιδωλολάτρες. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος. Και η Θεία με την ανθρωπίνη φύση, βέβαια άπρεπτα, ενώθησαν. Και συνεπώς προσκυνώ το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Θέλετε κάτι άλλο? Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι προσκυνητή. Γιατί? Γιατί είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κάνουμε μετάνοιες, προσκυνούμε μπροστά. Τρέμουμε, μας γίνει μία ζημία. Τα έβγαλες αυτά, τότε έπεσε σε ένα μονοφυσιτισμό. Ο πρώτος μονοφυσιτισμός δεν είναι πρώτος ακριβώς, χρονικά δεν είναι πρώτος, είναι ο αριανισμός. Απορρίπτει τη Θεία Φύση και σου προσφέρει μόνο την ανθρωπίνη. Με αυτήν την έννοια βεβαίως δεν θα προσκυνήσω τον Χριστό. Και ο άλλος μονοφυσιτισμός, που αφαιρεί την ανθρωπίνη φύση, τη διαλύει, όπως είναι ο σύγχρονος μονοφυσιτισμός, και κρατάει μόνο τη Θεία Φύση, αυτή που έχουν οι Αρμένοι. Απροφάται ούτως υπή η ανθρωπίνη φύση. Ο μονοφυσιτισμός είτε τη μία όψη έχει, είτε την άλλη όψη έχει, είναι το μεγάλο θηρίο που λέγεται Αντίχριστος και Σατανάς. Γιατί προσβάλλει αυτό το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Και εφόσον μπορούμε, αγαπητοί μου, μπορούμε να εικονίζουμε το πρόσωπο του Χριστού, σημαίνει ότι ομολογούμε ότι ο Θεός έγινε πραγματικά άνθρωπος. Και αφού έγινε πραγματικά άνθρωπος, τότε λατρεύεται η θεανθρωπίνη φύση του. Αλλιώτικα δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε. Θα ήταν άρνησης του προσώπου, του θεανθρωπίνου προσώπου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, που συνεκρότησε Οικουμενικά Συνόδου 7, η 7η υπεστήριξε το θέμα των εικόνων και ονομάστηκε στην ανάμνησή της την πρώτη Κυριακή που έχουμε της 40ης, της Μεγάλης, Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Γιατί η Ορθοδοξία είναι αυτό, να δεχθείς το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, που μέσον τρόπος ομολογίας είναι η εικόνα. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός, ερχομένη Δευτέρα.